Μας είναι εδώ διότι θέλουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Έχει καταργηθεί η εβδομάδα εργασίας που γίνονται τόσα χρόνια. Έχει γίνει τριήμερη με δύο μέρες σεμινάρια, διαλέξεις και μια πρακτική. Όμως αυτό δεν βοηθά. Διότι πρέπει να πάμε να δούμε τη δουλειά που επιλέξαμε, επειδή μπορεί να μην μας αρέσει κάτι, να αλλάξουμε τα μαθήματα μας. Έτσι, μας προσφέρει κάτι να το δοκιμάσουν καλύτερα στην πρώτη τάξη και μετά στη δευτέρα τάξη. Μας λένε ότι είμαστε εδώ χωρίς την υποστήριξη της ΨΕΜ. Όμως πάλι πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα σαν μαθητές, χωρίς κάποιον πιο ψηλά να είμαστε εδώ, που τη στιγμή που η ΨΕΜ δεν συμφωνεί μαζί μας. Εγώ, Στέφανε, γιατί είστε εδώ σήμερα? Ήρθαμε εδώ λόγω της κατάργησης από το Υπουργείο για την εβδομάδα εργασίας. Και ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε λόγω αυτού του γεγονότος. Θεωρείτε ότι βοηθά στον επαγγελματικό σας προσανατολισμό η εβδομάδα εργασίας? Φυσικά και βοηθά, γιατί έχει μαθητές που θέλουν να δοκιμάσουν πρώτα τη δουλειά τους, δικαιούνται να αλλάξουν τα μαθήματα τους για να πιάνουν άλλο επάγγελμα αν δεν τους αρέσει. Για την τρίτη τάξη, αν δεν δοκιμάσουν, πώς να ξέρουν? Δηλαδή γίνεται να ισχύει το πράγμα τόσα χρόνια, ερχόμαστε εμείς στη χρονιά 96 και μας το κόφκουν. Θέλουν να κάνουν δύο μέρες κάτι σεμινάρια και την τρίτη πρακτική. Να το δοκιμάσουν στην πρώτη τάξη να ανένει, αλλά να μην καταργηθεί το πράγμα η εβδομάδα. Μάλιστα, στείλαμε και δύο εκπροσώπους μέσα και βγήκαμε τώρα έξω και μας λένε σε γενικά λόγια πως δεν θα ακουστεί ο λόγος των μαθητών. Και γι' αυτό, αυτό είναι άδικο, επειδή είναι για μας που αφορά αυτό το θέμα. Σε τι νομίζεις ότι θα βοηθήσει η εβδομάδα εργασίας? Η εβδομάδα εργασίας θα βοηθήσει στο, όπως σας είπε και ο άλλος, στο να διαλέξουμε το επάγγελμα μας και να δούμε τι μας ερκεί, τι μας αρέσει. Μάλιστα, έχουμε αποφασίσει πως αν δεν γίνει αλλαγή, θα κάνουμε και άλλες απεργίες και θα μας δείτε ξανά εδώ.